τον υποδεχόμαστε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου με τα τόσα προβλήματα. Καλώς ήρθατε. Ο αντιπρόεδρος, ασούμε, και ένας παλιός από την Ένωση. Ανδρέα Τιωτράκη. Α, Ανδρέα τι χάει. Καλύτερο μου πολύ. Ήμασταν φαντάρι μαζί. Καλά, καλά. Καλά. Ξέρετε ότι εμείς είμαστε στο πλευρό σας, συμπαραστάτες στον αγώνα σας, έχετε δίκαια αιτήματα, δηλαδή είναι μεγάλο το έσχος αυτό της κυβέρνησης να υποστελεχώσει το δημόσιο τομέα υγείας στα νοσοκομεία, όπως εδώ το νοσοκομείο Μεσολογγίου, αλλά και άλλα νοσοκομεία και το Αυγουργείο κλπ. Και σε όλη τη χώρα. Και βεβαίως την ίδια στιγμή να νομιμοποιεί ο Υπουργός Υγείας και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το φακελάκι, εδώ που τα λέμε, με τα απογευματινά χειρουργεία, 2.000 ευρώ ταρίφα, για να μπορεί υποτίθεται να γίνονται τα χειρουργεία που θα έπρεπε να γίνονται και να είναι δημόσιο και δωρεάν αγαθό αυτό για τους εργαζόμενους, για τον ελληνικό λαό. Και την ίδια ώρα να δίνουν τις υποδομές των νοσοκομείων σε επιχειρηματίες της υγείας, ιδιώτες, για να έχουν και να βγαίνουν αυτοί τα κέρδη τους, την ώρα που έπρεπε να κάνει τα αυτονόητα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο η πρόσληψη γιατρών, νοσηλευτών. Υπάρχουν πάνω από 6.500 γιατροί κενές θέσεις αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πάνω από 30.000 κενές θέσεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, σε άλλο βοηθητικό προσωπικό, γιατί όλοι ξέρουν, το ξέρετε εσείς καλύτερα και από όλους εμάς, ότι δεν λειτουργεί ένα νοσοκομείο χωρίς τις υπηρεσίες του. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο μας το 45% του προσωπικού είναι επικουρικό προσωπικό. Είναι. Που τέλος του χρόνου τελειώνει. Τι θα κάνουμε μετά? Αυτό είναι το δεύτερο ζήτημα. Πρέπει να γίνουν προσλήψεις, να μονιμοποιηθούν, να προσληφθούν. Ναι, με επί αορίστου χρόνου σταθερές συμβάσεις εργασίας να έχουν, με ίσα δικαιώματα, και όλοι οι συμβασιούχοι και οι επικουρικοί και άλλοι συμβασιούχοι σε όλες τις ειδικότητες που υπάρχουν στα νοσοκομεία, γιατί όλοι είναι απαραίτητοι. Και φυσικά τα υπόλοιπα ζητήματα που διεκδικείται, για παράδειγμα, εμείς είμαστε ενάντια σε αυτή την υποτιθέμενη συγχώνευση για να γίνεται πιο λειτουργική η δίθενη παροχή της υγείας, αλλά στην ουσία σημαίνει η συγχώνευση των νοσοκομείων. Αν κλείσει το νοσοκομείο, για παράδειγμα, εδώ του Μεσολογγίου, θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Γραμματέα, είμαι ο Διευθυντής από το Κέντρο Υγείας Ατολικού. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει με τα κέντρα υγείας. Δηλαδή, με τέλεστε έχονται οι γιατροί και το προσωπικό για να στελεχώσουν τα νοσοκομεία Μεσολογγίου και Αγρινίου. Ένα σοβαρό σύστημα είναι τα κέντρα υγείας. Ναι. Η πρωτοβάθμια υγεία, ο φορτίο υγείας πάντα είναι σημαντικό. Γιατί αμέσως, αν δεν υπάρχει το κέντρο υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα και αυτή πλήρως στελεχωμένη έτσι όπως πρέπει, στέλνουν και φορτίζονται τα νοσοκομεία. Γίνεται πρωτοβάθμια περίπτωση. Που έχουν και δεν γίνονται. Και κάνουν πρωτοβάθμια περίπτωση. Είναι καθαρά αυτά τα ζητήματα. Για εμάς τουλάχιστον. Δεν είναι καθαρά για την κυβέρνηση και για τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα που θα έπρεπε να τα έχουν επιλύσει. Μέχρι τώρα αυτό που βλέπουμε είναι μια διαχρονική υποστελέχωση και χρηματοδότηση που μας έφερε εδώ που μας έφερε. Τους γιατρούς σε ένα θίασο περιπλοανόμενων με εντέλεσθε από θέση σε θέση, με ό,τι προβλήματα αυτό εγκυμονεί για τη δημόσια υγεία. Το ζήτημα είναι ότι πλέον κάνουμε μπαλάκι τους ασθενείς, και αυτό είναι το χειρότερο. Μιλάμε για το μεγαλύτερο σε έκφραση νομό της Ελλάδος, όπου ουσιαστικά έχει προαναγγελθεί η αλλαγή του χαρακτήρα του νοσοκομείου Μεσολογγίου. Και εγώ εμείς ρωτάμε ποια δημόσια υγεία, όταν ας πούμε θα λείψουν οι χειρουργικές αίθουσες, θα λείψουν τα κρεβάτια, θα λείψουν τα ιατρία, για να μεταφερθούν πού? Σε ένα νοσοκομείο που είναι ήδη υποστελεχωμένο και που έχει ράτσα. Οι όλοι και τα 6.500 κενά είναι και λίγο πλασματικά, από ποια άποψη? Λέμε ότι εδώ το οργανόγραμμα έχει 48 γιατρούς. Ναι, αλλά το οργανόγραμμα του 14. Όχι το οργανόγραμμα βάσει των αναγκών του 2024. Τα κενά, οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες. Οι προσλήψεις είναι με το σταγανόμετρο και με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται άγονες. Γιατί αν δεν λυθούν τα προβλήματα και της υπεραντετικοποίησης της δουλειάς, της υπερεφημέρευσης, δουλεύουμε στα κόκκινα, και των αποδοχών, οι οποίες έχουν κατακριουργηθεί, νέοι συνάδελφοι στο σύστημα δεν θα μπουν.
Και όχι μόνο νέοι γιατροί, δεν θα μπουν νοσηλευτές, δεν θα μπει προσωπικό, χωρίς ότι αυτό που γίνεται συνέχεια είναι μια σειρά από δραστηριότητες του νοσοκομείου να εκχωρούνται στους ιδιώτες με τα εργολαβικά και όχι χάνει κόστος, γιατί έχει μεγαλύτερο κόστος από ότι να προσλάβουν το προσωπικό με μόνιμη και σταθερή δουλειά. Εδώ, ας πούμε, στο νοσοκομείο μας, ακόμα και τα τηλεφωνικά ραντεβού για τα τακτικά ιατρία τα έχουν δώσει σε εργολάβους στην Αθήνα. Λοιπόν, καλούς αγώνες να ευχηθώ, καλή δύναμη, καλή υγεία να έχετε. Είναι γνωστό επίσης ότι η μισθή είναι πολύ χαμηλή, εν ονόματι της κρίσης, των προβλημάτων της οικονομίας, των αντοχών που πάλι δεν έχει οικονομία για τους εργαζόμενους κλπ. Κλπ. Τα γνωστά επιχειρήματα της κυβέρνησης. Εμείς παλεύουμε και για αυξήσεις στους μισθούς σας και επαναφορά του 13ου 14ου μισθού και η ένταξη στα βαρέα και αντιγυνά επαγγέλματα και τα επιδόματα για την εργασία, την αντιγυνή εργασία και φυσικά αυτά που είπε και η πρόεδρος εδώ των γιατρών, των εργαζομένων του νοσοκομείου, ότι δεν πρέπει να προχωρήσει άλλο, πρέπει να σταματήσει με μαχαίρι η εμπορευματοποίηση και η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών των δημόσιων νοσοκομείων. Γιατί έτσι συνεχώς απαξιώνεται αυτή η πολιτική και βάζει ο εργαζόμενος λαός, η λαϊκή οικογένεια, ο συνταξιούχος, ο κάθε άνθρωπος, τα παιδιά μας που έρχονται εδώ να γιατροπορευτούν, το χέρι πιο βαθιά στην τσέπη για να βγάλει από αυτά που δεν υπάρχουν. Γιατί ξέρουμε και το κόστος της ακρίβειας είναι, η ακρίβεια είναι τεράστια, τα προβλήματα που υπάρχουν στη λαϊκή οικογένεια με μισθούς, με εισόδημα είναι επίσης πάρα πολλά, η φορολογία είναι τεράστια και από αυτή την άποψη επιδεινώνεται συνολικά όλη η κατάσταση για τη ζωή της λαϊκής οικογένειας. Και σε αυτόν τον αγώνα είστε πρωτοπόροι, συνεχίστε με αυτόν τον τρόπο. Ξέρετε, το ΚΚΕ και μέσα στην Βουλή και στην Ευρωβουλή και στους δρόμους του αγώνα, στους συλλόγους, στα σωματεία, πρώτα απ' όλα μέσα στους λαϊκούς αγώνες, είμαστε μπροστά, είμαστε μαζί σας, ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας να έχουμε. Εδώ ο Νίκος Παπαναστάσης, ο βουλευτής του κόμματος, είναι κοντά σας, ξέρει τα προβλήματα, το ξέρετε, σας ξέρει, τα προωθεί στη Βουλή και εμείς οι υπόλοιποι μαζί, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό, γιατί πρέπει να βάλουμε ένα φρένο σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Και βέβαια να ανοίξουμε και ένα δρόμο καλύτερο για μας και για τα παιδιά μας, γιατί δημόσια δωρεάν υγεία είναι κρίσιμο ζήτημα. Δεν υπάρχει άλλο. Αυτό είναι που προστατεύει τη ζωή, την υγεία του ανθρώπου για να μπορεί να ζει σε αυτή την κοινωνία. Να σας ευχαριστώ για την υποδοχή, για τη συνάντηση. Εμείς ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία σας.